Συνεχίζοντας λοιπόν, είναι ένα θέμα πάλι σχετικό με την εκπαίδευση. Αφορά εκείνους τους εκπαιδευτικούς, τους εργαζόμενους που δουλεύουν στα φροντιστήρια, που υπογράφουν συμβάσεις στα φροντιστήρια ξένων γλωσσών, στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Αυτοί κάθε χρόνο το καλοκαίρι, όταν τελειώνει η σύμβασή τους και απολύονται τέλος πάντων, θεμελιώνουν με βάση τους νόμους και τις διατάξεις που ισχύουν, θεμελιώνουν το δικαίωμα της λήψης του επιδόματος ανεργίας. Αυτά μέχρι πέρυσι. Γιατί φέτος, με τη χρονιά να διακόπτεται έτσι όπως διακόπηκε εκεί γύρω στα μέσα Μάρτη, καταλαβαίνετε κύριε Υπουργέ ότι αυτοί οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να συμπληρώσουν αυτά τα ένσημα πια που απαιτούνται. Τα 200 την τελευταία διετία, τα λιγότερα 80, το λιγότερο 80 ή τα 125 αν είναι για τρίτη χρονιά. Υπάρχει πρόβλημα λοιπόν με αυτούς τους ανθρώπους. Νέοι άνθρωποι ξεκινάνε τη ζωή τους, νέοι οικογενειάρχες οι οποίοι εργάζονται, δεν θα έχουν εισόδημα. Απολύθηκαν, δεν εργάστηκαν από εκεί και πέρα, τους έγινε αναστολή στις συμβάσεις. Εν πάση περιπτώσει προέκυψε αυτό το ζήτημα που προέκυψε και είναι ορατός ο κίνδυνος για αυτούς να μείνουν χωρίς εισόδημα. Χωρίς επίδομα ανεργίας. Θέλουμε λοιπόν να σας ρωτήσουμε ευθέως τι θα κάνετε. Ξέρετε ποια είναι η θέση μας. Η θέση μας είναι ότι θα πρέπει το επίδομα ανεργίας να δίνεται χωρίς όρους και προϋποθέσεις, γιατί αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις έτσι όπως μπαίνουν, συνήθως αποκλείουν τους περισσότερους, πολύ περισσότερο φέτος, με την κατάσταση που έχει προηγηθεί. Και μια έκκληση προς τον Υπουργό, αν μπορέσει να απαντήσει έστω καταρχήν και να μην το αφήσει για τη δευτερολογία, έτσι ώστε να μπορέσουμε κι εμείς να απαντήσουμε με τη δευτερολογία μας. Αγαπητές συνάδελφοι, θα απαντήσω λοιπόν στην τελευταία έκκλησή σας ευθέως με ένα τίτλο. Δεν κινδυνεύουν οι συγκεκριμένοι κατηγορία εργαζομένων να μείνουν χωρίς επίδομα ανεργίας. Και εξηγούμε. Άρα σας απάντησα και θα εξηγήσω γιατί μέσα από τη διαδικασία του διαλόγου. Μπροστά στο πρωτόγνωρο φαινόμενο της πανδημίας, του κορονοϊού, της υγειονομικής κρίσης, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και συνολικά η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή κινήθηκε με ταχύτητα, σχέδιο, ευαισθησία και υπευθυνότητα. Δεσμευτήκαμε ότι αυτή η δύσκολη περίοδος και κατάσταση θα αντιμετωπιστεί από όλους μαζί. Πολιτεία, επιχειρήσεις, εργαζόμενοι. Λάβαμε αποφάσεις ταχύτατες και επίγουσες. Μέσα σε ασφυκτικά χρονικά πλαίσια εφαρμόσαμε έκτακτα, προσωρινά αλλά απολύτως αναγκαία μέτρα που αφορούσαν τη στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων. Με 7 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και με δεκάδες υπουργικές αποφάσεις και κυκλίους δημιουργήσαμε 5 δέσμες μέτρων για τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοτελούς απασχολούμενους και τους ανέργους. Αφού γραστήκαμε τα αιτήματα μικρών και μεγάλων επαγγελματικών ομάδων και απλώσαμε δίχτυ προστασίας στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Στο επίκεντρο των δράσεών μας, όλων των πολιτικών μας, ήταν και παραμένει ο εργαζόμενος. Γι' αυτό κοινός παρανομαστής σε όλες τις νομοθετικές μας παρεμβάσεις ήταν η ονομαζόμενη ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας. Σταθήκαμε αραγή ώστε να προστατεύσουμε όλους τους εργαζόμενους από τις δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας. Συνεπώς, αυτό που δυσκολεύομαι να κατανοήσω στην ερώτησή σας είναι στο σημείο στο οποίο μιλάτε για την κατάργηση της διάταξης περί περιστασιακής απασχόλησης των ανέργων. Μια διάταξη η οποία παραμένει σε ισχύ άρθρο 92, νόμου 4461, κάθετος 217. Στηρίξαμε τις επιχειρήσεις, φροντιστήρια και τους εργαζόμενους στη διάρκεια της πανδημίας. Σε κάθε περίπτωση, κατανοώ τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στα φροντιστήρια, όπως και πολλοί άλλοι, όμως ο ίδιος νόμος ισχύει για όλους τους εργαζόμενους. Θα επανέλθω πιο αναλυτικά στη δευτερολογία μου. Απαντώντας ο Υπουργός, είπε ότι οι εργαζόμενοι αυτοί δεν κινδυνεύουν. Βέβαια, δεν κατανοήσαμε, δεν μας είπε και πώς ακριβώς δεν κινδυνεύουν και γιατί δεν κινδυνεύουν και αν θα πάρουν τελικά το επίδομα ανεργίας. Αυτοί οι άνθρωποι, γιατί όπως είπαμε, με ό,τι έγινε όλους τους τελευταίους μήνες με την πανδημία, υπάρχει πρόβλημα με τη συμπλήρωση των ενσήμων τους. Άλλοι απολύθηκαν, εν πάση περιπτώσει έχουν χάσει πάρα πολλά ένσημα και δεν μπορούν να συμπληρώσουν τα απαραίτητα και με τις αλλαγές των συμβάσεων. Και υπάρχει και μια ειδική κατηγορία, κύριε Υπουργέ, είναι κυρίως οι εργαζόμενοι στα φροντιστήρια των ξένων γλωσσών,
οι οποίοι τα συμπλήρωναν τα ένσημά τους αυτά κυρίως το δεύτερο τετράμινο, το τετράμινο δηλαδή που είχαμε και το γνωστό πρόβλημα, γιατί τότε ιδρύονταν τα νέα τμήματα που φέτος δεν έγιναν. Είναι ιδιαίτερα οξυμένο, γι' αυτό και κάνουμε την ερώτηση, γι' αυτό και την μετατρέψαμε και σε επίκαιρη, είχε κατατεθεί ως απλή, ως γραπτή, γιατί ακριβώς έχουμε από κάτω, ακούμε από κάτω την αγωνία αυτών των ανθρώπων για το εισόδημά τους. Εν πάση περιπτώσει, αναφερθήκατε στις προσπάθειες της κυβέρνησης και τα λοιπά με τις ΠΝΠ. Νομίζω ότι και με βάση αυτά που ακούσαμε και σήμερα από τον Πρωθυπουργό, τις νεότερες ανακοινώσεις, ότι στην προμετωπίδα των προσπαθειών και της δικής σας κυβέρνησης είναι οι επιχειρήσεις. Οι εργαζόμενοι είναι σε δεύτερο πλάνο. Για τις επιχειρήσεις και για τις μεγάλες επιχειρήσεις είναι όλος αυτός ο πακτολός και τα δισεκατομμύρια από επιδοτήσεις ασφαλιστικών εισφορών μέχρι κίνητρα, μέχρι πάσης φύσεως έτσι, χρηματοδοτήσεις. Τώρα, σε σχέση με την περιστασιακή απασχόληση που ίσχυε ειδικά για τους εκπαιδευτικούς, εγώ να συμφωνήσω μαζί σας για το ότι παραμένει. Πάντως, η δική μας η εικόνα είναι ότι αυτό είχε καταργηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Είχε καταργηθεί και δημιουργούσε σοβαρό πρόβλημα σε αυτούς τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι κάναν ένα μικρό διακανονισμό εκεί, με την έννοια ότι λόγω του καθεστώτος περιστασιακής απασχόλησης τους αφαιρούνταν τα χρήματα αυτά από την νέα σύμβαση και έτσι μπορούσαν να πάρουν το επίδομα ανεργίας ακόμα και για λίγο διάστημα, ενώ τώρα δεν είναι λίγες περιπτώσεις και δεν ήταν λίγες περιπτώσεις ότι το χάνανε ακόμα και για ένα δίωρο που δεν θα μπορούσαν να εργαστούν. Εν πάση περιπτώσει, ζητάμε από εσάς να μας πείτε ρητά ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι, οι εκπαιδευτικοί στα φροντιστήρια, δεν θα χάσουν το δικαίωμα λήψης του επιδόματος ανεργίας. Αυτό.